σκέφτομαι ότι αυτό είναι πολύ λίγο. Το τρίτο έχει να κάνει με τη γλώσσα και την έκφραση του κειμένου. Ένα κείμενο, ένα άλλο δημοσιογράφο, ο οποίο έδωσε τον εαυτό του και θέλει να δώσει ένα ρεπορτάζ και να συμβάλλει σε αυτό που λέμε αλήθεια, δεν πρέπει να γράψει ποτέ με ύφο και με σε στυλ πάρα πολύ, θα λέγαμε έτσι, αγοραίο, άλλο λαϊκό, άλλο αγοραίο. Και το τελευταίο βεβαίω είχε να κάνει με το ζήτημα εάν στην πραγματικότητα εάν δίνει ο κάθε δημοσιογράφο και άλλε. Εναλλακτικές, μισόρες και άλλες εναλλακτικές σε άλλα μέσα ώστε να επιβεβαιώσω μετά την είδηση, αν δηλαδή θέλετε τέτοια προσοχή. Το βάζω αυτό ως ένα σημαντικό στοιχείο, διότι στην πραγματικότητα ακόμα και οι επιστήμονες οι οποίοι προσπάθησαν να φτιάξουν κανόνες για να ελέγχονται και να μπορέσουν να αποφύγουμε τα fake news, στην πραγματικότητα είναι ελαφρώς ανίσχυοι. Μια εξήγηση που δίνεται κοινωνιολογική για όλο αυτό έχει να κάνει και ανθρωπολογική που έχει να κάνει και το γεγονός ότι σε όλους μας αρέσει το κουτσοπολείο. Κατά τα ψέματα. Είτε περισσότερο είτε λιγότερο, η κουτσοπολίστικη έννοια της καθημερινότητας έχει μια επίδραση σε όλους τους ανθρώπους και νομίζω ότι όλοι αρέσκονται. Ωστόσο εδώ, το θέμα με τα fake news και με τις ψευδείς ειδήσεις έχει ιδιαίτερα μαθημένες από τον όρο που εισήχθη όπως μας έχει καθηγητής μετά από τον Donald Trump. Θα πρέπει να κρατάνε δηλαδή και λίγο του πρωταγωνιστέ και να βλέπουν και τι συνθήκε. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα νέο επίπεδο και νομίζω ότι απογειώθηκε όλο αυτό με τον κύριο Γιάννη Λοβέρτο. Τον είδαμε και τον θα πάσω και όλο σε συγκεκριμένο παράδειγμα. Ο οποίο με τα παλιά και κλάδων πλέον είναι υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία. Και μάλιστα συναντήθηκε με τον ίδιο Κυριάκο Μητσοτάκη, θέλοντα να δώσει ο κυριάκο Μητσοτάκη ένα ιδιαίτερο βάρο στην επιλογή αυτή. Να θυμίσω ότι επειδή μάλιστα μέσα από τα κοινωνική δικτύωση κάποιοι χρήστε ήταν εκείνοι οι οποίοι έκαναν και στα αρχαιολόγησαν και έκαναν και μια ανθολογία μάλιστα των fake news, πρέπει να σα πω ότι μέσα σε 2,5 μήνε καταφέρουν και μαζέψανε 12 περιπτώσει fake news που είχε αναπάρει αντίθετο. Δηλαδή για ένα καθηγητικό λοιπόν. Εν τω μεταξύ, εάν κάτσει και δει μεμονωμένα το κάθε ψευδή γελά. Όταν πρέπει και για πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα πιστέψει. Ορισμένα είναι λίγο πιο πιστευτά και μάλιστα και φυσικά δεν είναι καθόλου, δεν γελάνε καθόλου αυτοί οι οποίοι εντό εισαγωγικών πρωταγωνιστούν έτσι. Και έχουμε και όχι μόνο μέσα εδώ στην εξωτερική, έχουμε και πάρα πολλού γνωστού μέσα από του εξωτερικού αγώνε οι οποίοι έχουν ας πούμε, χτυπηθεί μέσα από τη διαδικασία αυτή. Και μάλιστα γίνεται ακόμα πιο τραγικό. Ξεφεύγει από το ενέργεια του τραγικού και γίνεται τραγική. Η όλη λίστα, άμα δει κανένα όλη αυτή τη λίστα, που δεν είναι παραδείγματο συγκεκριμένο ο κύριο Γιάννη Λοβέρτο, δημοσιογράφο εντό εισαγωγικών, είχε τη λίστα με τι περιπτώσει που είχε αναπαράξει και μετά τρομάζει και τρομάζει και ω δημοσιογράφο. Δεν σου καλά είναι δυνατόν να έχουν φτάσει επαγγελματίε του ίδιου επί χρόνια σε αυτό το επίπεδο να κάνουν μόνο ψευδολογία. Εδώ βέβαια υπάρχει και το ζήτημα. Δεν γίνεται ο κοινό που ζητάει να μην έχει πάρει χαμπάρι το χάμπο που έχει γίνει με το συγκεκριμένο, άρα το επικροτεί. Ή μάλλον, εάν δεν το επικροτεί, τότε δεν έχει καλού συνεργάτε, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Όσο και τον ίδιο τον κύριο Λοβέρτο, δεν γίνεται να είναι δημοσιογράφο να μην μπορεί να ελέγξει την πηγή του, να μην μπορεί να ελέγξει μια συγκεκριμένη είδηση εντό εισαγωγικών την οποία βγάζει ένα αληθινή μεσέφικη, εκτό αν είναι ιστορικό, εκτό αν είναι εμπορικό, αντιαριστερό. Και όχι μόνο και αριστερό, αν έχει τέτοιο πάθο έναντι στην κάθε διαφορετική πολιτική άποψη. Επίση, βέβαια, μέσα σε όλα αυτά, όπω σα πω και έτσι να σημαντοποιήσω και αυτό που πρόκειται αναφορικά με την διάσταση μια ψευδού είδηση. Ξέρετε, εάν είναι κυκλοφορήσει μια ψευδού είδηση, θα φτάσει σε χίλιου ανθρώπου, η διάσταση μαθηματικά από την πλευρά δεν θα φτάσει ποτέ σε χίλιου ανθρώπου. Άρα είναι αυτό το οποίο αφήνει πίσω. Να πούμε επίσης, πρέπει να θέλω να συγκρίσω κάτι άλλο. Πολλές φορές μέσα σε αυτόν τον αγώνα που δίνεται ενάντια στις ψευδείς ειδήσεις, στην πραγματικότητα πρέπει θέλουν ορισμένοι να ποινικοποιήσουν άλλο να αποδώσουν πράγματα τον ορισμό, τον χαρακτηρισμό ψευδείς ειδήσης και της ψευδολογίας σε διάφορους δημοσιογράφους, μέσα ενημέρωσης κλπ. Αυτό είναι κατ' εξοχήν, ας πούμε, της εξωματικής αντιπολίτευσης, με μια εξωματικής αντιπολίτευσης εργαλείο. Δηλαδή, οτιδήποτε αν δείτε μια. Στην τελευταία του ομιλία ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι αυτές οι εκλογές θα είναι εκλογές για την υπεράσπιση της δημοκρατίας και ενάντια στους ψεύδους. Και έβαλε τον κ. Λοβέρτο. Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ στην πραγματικότητα θέλουν να ποινικοποιήσουν διαφορετική άποψη. Διότι η άποψη για να σα πω και μια θέση. Ο κ. Λοβέρτο δεν μπορεί να υπάρξει αντικειμενικότητα στη δημοσιογραφία. Όποιο λέει ότι είναι αντικειμενικό δημοσιογράφο
παρουσία του προσπαθεί να είναι μερικό, δεν μπορεί ποτέ. Μάλλον δεν πρέπει να μην πρέπει να το έχουμε καλά στο μυαλό μα. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πιστέψουμε ότι μπορεί κάποιο να είναι αντικειμενικό. Μπορεί όμω να είναι έτοιμο. Μπορεί δηλαδή να κάνει έτοιμα τη δουλειά του. Διαφορετικά θα πω εγώ ένα γεγονό, ένα ποτήρι, διαφορετικά θα πω γεγονό, διαφορετικά όλοι οι υπόλοιποι συνεργάτε τη συνεδρίαση εδώ. Αλλά επίση θα έχουν και διαφορετική πολιτική άποψη. Εγώ μην πρέπει να υπάρχουν μέσα τα οποία, μέσα ενημέρωση τα οποία έχουν πολύ σκληρή, ακόμη και πολύ σκληρή μάλλον, πολιτική άποψη και πράγματα. Διότι στην ελληνική ανάλυση και οι δημοσιογράφοι, γι' αυτό αυτός ο ορισμός, δηλαδή όταν άρχισαν τα μέσα ενημέρωση να εξαρτώνονται, ήταν ακριβώ για να παίζουν τον ρόλο του διαμεσολαβητή ανάμεσα στην κοινωνία και στην εξουσία. Όποια εξουσία και αν ήταν αυτή. Άρα λοιπόν δεν γίνεται, εφόσον ο μεσολαβητή διαφορετικού ανθρώπου θα θέλει να εκπροσωπήσει απέναντι στην εξουσία. Διαφορετικός δημοσιογράφος είναι κάποιος ο οποίος δουλεύει σε ένα μέσο το οποίο έχει αριστερές άποψεις και αριστερές αρχές και διαφορετικές σε ένα που έχει άλλου τύπου αρχές. Τώρα, το ερώτημα είναι δηλαδή, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα απέναντι στα fake news. Γιατί όλα είναι μαύρα και άλλα. Δηλαδή πάντα δεν θα ψευδολογούν, πάντα θα τρέχουν από πίσω να. Δημοσιογράφοι να αποδείξουμε ότι όλα αυτά είναι ψέματα και ότι στην πραγματικότητα καταστρέφεται το επάγγελμά μας. Είναι λίγο μαύρο, όπως είναι λίγο δυσίωνη αυτή η εικόνα. Πρώτα, έτσι όπως τα παρέθεσε ο καθηγητής, τα στοιχεία για το τι πρέπει να κάνει η αριστερά είναι πάρα πολύ σωστά, αλλά και πάρα πολύ ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε στο απόλυτο και στην πραγματικότητα δεν πρέπει να φτάσουμε ποτέ στο απόλυτο. Ωστόσο, υπάρχουν κινήσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν και θέλω να συμπληρώσω κάποιες κινήσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν, ιδιαίτερα τώρα και για όσο καιρό ακόμα. Ενώ μέχρι τις εκλογές, τον Οκτώβριο, όπως προβλέπετε, πρόκειται να είναι η κυβέρνηση αυτή τη θέση της. Το πρώτο πράγμα, εκτός από όλα τα υπόλοιπα, πρέπει να δούμε και τα μέτρα στήριξης που πρέπει να υπάρξουν στα μέσα ενημέρωσης. Και μιλάω για τα έντυπα μέσα ενημέρωσης, τα οποία είναι, θα έλεγα, οι εφημερίδες, υπάρχουν πάντα και διαφορετικές περιπτώσεις, βλέπω να φύγω και διαφορετικές, αλλά στην πραγματικότητα οι εφημερίδες είναι που πραγματικά παρέχει τη δημοσιογραφία με όρους και έρευνας και όρους ενδελεχούς, ρεπορτάζ κλπ. Και ξέρετε τι, πρέπει να υπάρξουν τα μέτρα στήριξης, έτσι ώστε πρώτα απ' όλα να υπάρχει πολυφωνία, και αυτό αφορά και το Ιν Αθήνα, δηλαδή και το κέντρο του κράτους και την πολιτεία, αλλά αφορά και τους ανθρώπους φορείς της ενημέρωσης. Έχουν γίνει κινήσεις, νομίζω ότι πρέπει να γίνουν και άλλες. Πρέπει επίσης να εξαντληθούν τα όρια της νομιμότητας αναφορικά με το σύστημα της διαμονής. Ξέρετε, ένα από τα βασικά ζητήματα στο ευρωπαϊκό οικονομικό σύστημα είναι ποιος κατέχει τα δίκτυα. Ποιος κατέχει τα δίκτυα. Σήμερα παίρνετε το δίκτυο διανομής των εφημερίδων, το κατέχει ένας άνθρωπος. Παρενέβη σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρενέβη και είπε ότι υπάρχει μονοπόλιο στο συγκεκριμένο. Ακριβώς απάντησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή με το στην Ακούρευα, είπε ότι υπάρχει μονοπόλιο και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε σε αυτό το επίπεδο. Πρέπει να γίνουν κάτι. Επίσης πρέπει φυσικά να υπάρξει το ζήτημα της παιδείας και όπως θα παρέθεσε και ο καθηγητής Ιωσ. Ωστόσο νομίζω ότι θα πρέπει να αντιληφθούμε το εξής. Ότι αν προσέξουμε σε ποιες κοινωνίες υπάρχουν και επιδρούν καθοριστικά οι σεβείς ειδήσεις, θα προσέξουμε ότι είναι κοινωνίες οι οποίες δεν είναι ενημέρωσες. Δεν βγήκε από το πουθενά ο Ντόναλντ Τραμπ να ψευδολογεί και να πείθει τον κόσμο για το απλά και μόνο επειδή ψευδολογούσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια κοινωνία και μια οικονομία βαθιά ταξική, με εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση και παρά τους με τον Πάπα και τον Πάπα, δεν είχαν πρόσβαση σε πολύ βασικά πράγματα. Δεν είχαν πρόσβαση στην παιδεία, δεν είχαν πρόσβαση σε αγαθά τα οποία είναι απαραίτητα για να την επιβιώσει κανείς. Και αν μπει κανένας μάλιστα τις ευεμερούσες κοινωνίες, άλλες κοινωνίες, πιο πλούσιες κοινωνίες, οι κοινωνίες οι οποίες έχουν βαθιά τα ζητήματα και έχουν φροντίσει για τα ζητήματα της παιδείας, οι ψευδείς ειδήσεις έχουν, υπάρχουν, αλλά έχουν μια περιορισμένη δραστικότητα. Πρέπει λοιπόν, κατά την άποψή μου, η αριστερά, το πρώτο απ' όλα και πάνω από όλα αυτά τα οποία έγραψε ο κ. Φιλιός, πρέπει να ασκήσει πολιτική για τους πολλούς. Να βελτιώσει την καθημερινότητά τους. Να φροντίσει για όλους τους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση σε
αγαθά και υπηρεσίες, ώστε όχι απλώς να επιβιώνουμε, αλλά να ζούμε αξιοπρεπώς. Αυτές οι κοινωνίες και σε αυτούς τους ανθρώπους, καμία ψευδική δύση δεν πρόκειται να τους χαλάσει την πραγματικότητα. Διότι η πραγματικότητα, και μιλώ συγκεκριμένα, φανταστείτε τι γινόταν και σε τι κατάσταση ήταν η ελληνική κοινωνία το 2015 και οι κινήσεις οι οποίες έγιναν, τι έγινε με τις συντάξεις, τι έγινε με τους μισθούς τώρα τελευταία, τι έγινε με την πρόσβαση στην υγεία, τι έγινε με όλα αυτά. Μπορεί κάποιος ο οποίος έχει ωφεληθεί και μιλάει για τους φτωχά στρώματα ή τα μεσαία στρώματα, κάποιος που έχει ωφεληθεί από αυτή την πολιτική, την βαθιά ταξική πολιτική, να επηρεαστεί ότι θα ψηφίσει αλλιώς επειδή υποτίθεται το κουράκι πήγε και σήκωσε από ένα ATM 100.000 ευρώ. Τι σημαίνει να νομίζω κανένας. Άρα λοιπόν, πρώτος στο καθήκον, εκτός από όλα τα άλλα, είναι να κάνει η αριστερά και να ασκεί η αριστερά με παρησία και με σχέδιο κοινωνική πολιτική για τους πολλούς. Με αυτή την έννοια κανένα κακό. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση τα διάφορα fake news και ψευδείς ειδήσεις να κακοφορήσουν και να σαπίσουν κομμάτια της κοινωνίας. Απλά και μόνο θα πετονάρουν και θα ατσαλώνουν τους ήδη έξαλλους και ιστερικούς ενάντια στη δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ.